δεύτερη θεών. Και ο Τιμοκλής λέει, ουκούν, λοιπόν, άπαντες άνθρωποι και τα έθνη, εξυπάτητε θεούς νομίζοντες και πανηγυρίζοντες. Τι θες να μας πεις, λέει εδώ δάμη. Άραγε όλοι οι άνθρωποι και όλα τα έθνη έχουν εξαπατηθεί που πιστεύουν σε θεούς, ναι, και πανηγυρίζουν. Πανηγυρίζω σημαίνει συμμετέχω σε πανηγυρίν που γίνεται προς τιμήν κάποιου θεού κάθε μέρα και γιορτή. Το ημερολόγιο και στην αρχαιότητα υπήρχε, ναι, κάθε μέρα μία γιορτή για κάποιον θεό και συγκεντρώνονταν και πανηγύριζαν όπως κάνουμε σήμερα τα πανηγύρια. Έτσι γίνεται προς, με αφορμή της γιορτής κάποιου θεού. Λοιπόν, αυτό σημαίνει πανηγυρίζω. Παν και αγύρω, συγκεντρωνόμαστε όλοι για να γιορτάσουμε. Λοιπόν, έχουν εξαπατηθεί λοιπόν οι άνθρωποι. Έβγε ο Τιμόκλης. Μπράβο λέει, έβγε ο Τιμόκλης, Τιμοκλή, διότι με υπέμνη σας... Μου θύμισες. Έτσι μου έφερες τη μνήμη. Με θύμισες, μου λέει εδώ, τον κατά τα έθνη νομιζομένων. Αφών μάλιστα συνείδητη σαν ο σουδέν βέβαιον ο περιθεών λόγος έχει. Λοιπόν, σε ευχαριστώ λέει και μπράβο σου, έβγε ο Τιμόκλης διότι μου θύμισες αυτά που νομίζονται, τα νομιζόμενα, έτσι, αυτά που πιστεύονται από τα έθνη. Δηλαδή, αυτά από τα οποία συνείδητης αν τις κάποιος συνείδη θα μπορούσε να δει, συνείδη αντιληπτική, έτσι, εφικτική, θα μπορούσε κάποιος να συνειδητοποιήσει, να καταλάβει, να αντιληφθεί, να προσέξει, να παρατηρήσει επιτέλους ότι ουδέν βέβαιον έχει ο λόγος περί θεών. Τίποτα δεν είναι σίγουρο από αυτά που λέγονται, ο λόγος έτσι, που λέγονται για τους θεούς. Λοιπόν, και αρχίζει τώρα και λέει, πολύ γαρή ταραχή και άλλοι άλλα νομίζουσι. Γίνεται μεγάλη ταραχή, σύγκρουση και άλλοι νομίζουν άλλα, διαφορετικά από αυτά που πιστεύουν οι άλλοι. Σκήθε μεν ακινάκι θείοντες. Θείο σημαίνει θυσιάζω. Yeah. Έτσι και ο θυμίαλο και λατρεύω με αυτόν τον τρόπο των θεών που πιστεύω. Λοιπόν, οι σκήθες λοιπόν, ως άγρια φιλή κιόλας, οι σκήθες ακινάκης. Ακινάκης είναι το μαχαίρι. Ακινάκης, θα το ξαναδούμε. Ο ακινάκης, αλφα, επιτατικό και κοινό. Δηλαδή αυτό που κινείται πάρα πολύ. Είναι το εγχειρίδιον, εγχειρ, έτσι, αυτό που χωράει μέσα στο χέρι. Μικρό μαχαιράκι που το έχουν πάντοτε πρόχειρο και το τραβάνε, έτσι. Γιατί είναι πολεμικός λαός πάντα και κάτω από το μαξιλάρι τους που λένε. Λοιπόν, οι σκήθες αυτό πιστεύουν, το μαχαίρι μου να είναι καλά, έτσι, είναι και θυσιάζουν στο μαχαίρι. Οι θράκες, ζαμόλξιδη, δραπέτη ανθρώπο, σε έναν άνθρωπο δραπέτη, εκ σάμου, ως αυτούς οίκοντι, που έφτασε σε αυτούς. Του βλέπουμε το οίκο, οίκοντι, ναι, έτσι, ναι. Εδώ είναι μετοχή βέβαια και κλείνονται οι μετοχές και είναι σε πτώση δοτική. Και λέει, οι θράκες λατρεύουν τον ζάμολξιν, δηλαδή θείουση στον ζάμολξιν, ναι, εδώ δοτική, ο ζάμολξης δούλος. Απελευθερωθείς, δούλος του Πυθαγόρου, έτσι, απελευθερώθη και όταν πήγε στη Θράκη μετά τον λάτρευαν. Εδώ δεν ξέρω γιατί τον λέει δραπέτη, απελευθερώθηκε από τον Πυθαγόρα, τον άφησε ελεύθερο. Λοιπόν, από τη Σάμο λοιπόν έφτασε σε εκείνους και εκείνοι τον λάτρευαν. Ό,τι είχε μάθει βέβαια τον Πυθαγόρα τα εφήρμοσε. Ναι. Λοιπόν, φρύγες δε μίνι. Οι φρύγες λατρεύουν την Μίνη. Φρύγες, βρύγες, μακεδονικό φύλλο, η Μίνη, η Μισέλινος που τη λατρεύουν κάποιοι, ακόμα και σήμερα, δεν λέμε, έτσι έχουν και το σύμβολό της. Η Μισέλινος δηλαδή, η Μίνη, το φεγγάρι, από εδώ καθορίζεται ο Μίν, γι' αυτό έχει και αυτό.
αυτό το όνομα. Το λέμε και το φεγγάρι, το φέγγος, και η σελήνη από το σέλας, που το σέλας τι είναι, η ακτινοβολία. Έτσι, ναι, η λάμψη και τα λοιπά, και η μήνη. Οι αιθίωπες, πού θυσιάζουν, ημέρα. Στην ημέρα. Στην ημέρα, ωραία. Και η κυλίνη στον φαλίτα, φαλίτη, ο φάλις του φάλιτος, ο φάλις του φάλιτος.